Κατ' επίγουσα προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε χθες η εισαγγελέας ανηλίκων Λάρισας με αφορμή καταγγελία γονέα ότι ο γιος του και μαθητής δημοτικού σχολείου δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του με χτυπήματα στο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας ανηλίκων ζήτησε από το αστυνομικό τμήμα Τυρνάβου να διερευνήσει περαιτέρω τη βασιμότητα των καταγγελόμενων που σύμφωνα με τον πατέρα έλαβαν χώρα σε σχολείο της περιοχής. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Ομού Λάρισας, Δημήτρης Παπαποστόλου. Επισκέφτηκα σήμερα το δημοτικό σχολείο όπου συνέβη το περιστατικό πριν περίπου ένα μήνα. Οι συνάδελφοι με διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κανένας ξυλοδαρμός μαθητή από συμμαθητές του. Ήταν ένα μικρό ατύχημα στον αύλιο χώρο του σχολείου όπου συμβαίνει σε όλες τις σχολικές μονάδες. Η διεύθυνση του σχολείου και εκπαιδευτικοί έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κάλεσαν τον γονέα, κάλεσαν και τους γονείς των παιδιών, συζήτησαν και το γεγονός αυτό θεωρήθηκε λήξαν. Τελευταία όμως είδε το φως της δημοσιότητας στο περιστατικό αυτό και φυσικά η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Το παιδί την ώρα του διαλύματος, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες, πολλά παιδιά έχουν μια υπερβολική κινητικότητα και ζωντάνια και το παιδί έπεσε κάτω. Να διευκρινιστεί πως ο πατέρας του μαθητή δεν είχε υποβάλει μέχρι χθες μηνυτήρια αναφορά, ενώ το καταγγελόμενο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε πριν από ημέρες και σύμφωνα με το γονέα δεν ήταν το πρώτο σε βάρος του παιδιού του. Νέες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι το 12χρονο παιδί επί 3 μήνες βίωνε ασταμάτητο εκφοβισμό και βία μέσα στο χώρο του σχολείου από 4-5 παιδιά χωρίς κανέναν αντιδρά. Την ημέρα που χρειάστηκε μάλιστα η μεταφορά του στο κέντρο υγείας, το παιδί γύρισε στο σπίτι άσχημα χτυπημένο, ενώ η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε από κανέναν πως το παιδί του είχε τραυματιστεί πριν φτάσει στο σπίτι.